Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει πολλά μέτρα που έπρεπε να είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε κάνει το εξωσυμβαστικό συμβασμό, έχουμε κάνει ένα καινούριο πτωχευτικό κώδικα, έχουμε βάλει σε όλα αυτά κοινωνικά κριτήρια, δεντολογία αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων. Τώρα περάσαμε και εξωσυμβαστικό για κάτω από 50.000 που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η προστασία που υπάρχει μέχρι το 2018 το τέλος με το νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, που φτάνει προστασία σπίτι μέχρι αξίας 280.000 αν υπάρχουν τρία παιδιά, είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας της κοινωνίας. Είναι σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα πολλοί άνθρωποι να προστατέψουν την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ήρεμοι, όλοι να κατανοούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές ανάγκες σε αυτή την κοινωνία. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι να έχουμε ανάπτυξη και να έχουμε κοινωνία που μπορεί να σταθεί στα πόδια της.